Αποσβολωμένοι παρακολουθούν οι αστυνομικοί τα όσα σχεδιάζει το Υπουργείο και αφορούν την ενοικίαση αστυνομικών αλλά και εξοπλισμού σε όσους έχουν τα χρήματα για να το πράξουν. Οι αστυνομικοί της Αργολίδας μιλούν για μετατροπή της αστυνομίας σε security και εκφράζουν φόβους για αύξηση της εγκληματικότητας. Ναι, ένα ζήτημα το οποίο μας βρήκε λίγο απροετοίμαστος, μπορώ να πω, ξαφνικά, γιατί εμείς πριν λίγο χρονικό διάστημα υπήρξε και συνάντηση με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου. Δεν μας είχε αναφέρει κάτι συγκεκριμένα για αυτή την απόφαση τους. Και όμως μπορεί να συμβεί να νοικιάσεις αστυνομικό, περιπολικό ή ό,τι άλλο θέλεις που να ανήκει στην ελληνική αστυνομία, αρκεί φυσικά να έχεις τα χρήματα. Υπάρχει σκέψη για απόφαση να νοικιάζουν την ελληνική αστυνομία, δηλαδή τον Έλληνα αστυνομικό και τα οχήματα, μοτοσυκλέτες, περιπολικά, ελικόπτερα, ακόμη και τους αστυνομικούς σκύλους από ό,τι έχει διαρρεύσει. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε πως κάποιοι ιδιώτες όντως είχαν φρουρά από αστυνομικούς που αυτοί, αν ασχίσει αυτή η απόφαση, για να συνεχίσουν να την έχουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν την ελληνική αστυνομία για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Έλληνας αστυνομικός σε αυτούς. Αλλά φοβόμαστε μήπως το μέτρο γίνει μόνο για λίγους, δηλαδή για αυτούς που έχουν χρήματα να πληρώσουν και να εξασφαλίσουν τον Έλληνα αστυνομικό για την προστασία της περιουσίας τους, και οι πολλοί που θα πρέπει να προσφέρει την υπηρεσία ο Έλληνας αστυνομικός, δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, η οποία πληρώνει φόρους για να έχει την ασφάλειά της, να έχουμε έλλειψη αστυνομικών. Όλα στο βουμό των εσόδων και του χρήματος. Η αστυνομία μετατρέπεται σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, εκεί όπου όποιος έχει πληρώνει και ασφαλίζεται, οι υπόλοιποι έκθετοι. Λοιπόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να εξασφαλίσουμε μια τέτοια αστυνομική δύναμη, για να φυλάξουμε κάποιους τρίτους, θα πρέπει να υπάρχει. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν τεράστιες ελλείψεις αστυνομικού προσωπικού, και εγώ διερωτούμε πώς θα εξασφαλιστεί αυτή η δύναμη. Και λίγο αυτό μας θυμίζει security. Δηλαδή θα κάνουμε την αστυνομία security. Οι αστυνομικοί, ευνηδιασμένοι από την σκέψη που ίσως να γίνει και απόφαση, μιλούν για παράλογο σχεδιασμό, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όχι, δεν πιστεύω να αυξήσει τα φαινόμενα διαφθοράς στο κλάδο μας. Εγώ πιστεύω όμως πως θα έχουμε μεγάλη έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, η οποία θα λείψει από τις υπηρεσίες στον πολίτη, οπότε αυτό συνεπάγεται με αύξηση της εγκληματικότητας. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που θα μπορούσαν να είναι για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος στις υπηρεσίες του Έλληνα πολίτη, θα λείψουν και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες στους λίγους, αυτούς που θα έχουν το χρήμα να πληρώσουν για να έχουν ασφάλεια. Πρωταθλητές του Στίβου αλλά και άλλων αθλημάτων φιλοξενεί το Δημοτικό Στάδιο Ναυπλίου. Οι αθλητές της Γυμναστικής Ακαδημίας Γλυφάδας βρίσκονται για πολλωστή φορά στην προετοιμασία τους στο Ναύπλιο και μιλούν με τα καλύτερα λόγια τόσο για τη φιλοξενία όσο και για το χώρο του σταδίου. Οι υπεύθυνοι του Δήμου τώρα σημειώνουν ότι ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα αφού προσφέρει σημαντική προβολή στην πόλη αλλά και ουσιαστική οικονομική ενίσχυση. Είμαι ο κύριος Μασάλτο. Κάνω 800 μέτρα, είμαι πανέλληνος πρωταθλητής του 2010 στα 800 μέτρα στον εφήβων, δεύτερος των νέων και τέταρτος στην κατηγορία ανδρών. Είναι η τρίτη μου χρονιά συνεχόμενη εδώ πέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί η φιλοξενία είναι απίστευτη. Από ξενοδοχείο, τα πάντα έως στο γήπεδο, οι εγκαταστάσεις είναι πολύ καλές. Ευελπιστώ σε ένα καλό ρεκόρ και πιστεύω θα έρθει. Αστέρια του ελληνικού αθλητισμού επιλέγουν για την προετοιμασία τους την πόλη του Ναυπλίου και το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Ονομάζομαι Αρτίδης Μισιάρης, τρέχω στην κατηγορία των εφήβων το άθλημα της αντοχής και της ημιαντοχής. Είμαι παλιός Πανελληνιονίκης και είμαι μεταγραφή στο σύλλογο. Είναι η πρώτη από τον Πειραϊκό, ήταν ο προηγούμενος σύλλογος μου. Εντυπωσιασμένος από αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναπάει για προετοιμασία και είναι κάτι το καταπληκτικό. Η περιοχή είναι φοβερή. Έχει φοβερές διαδρομές και εκτός γηπέδου να τρέξει κανείς, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Μας τα χάλασε λίγο καιρός, περιμέναμε ότι θα έχουμε καλύτερο καιρό. Δεν πειράζει, όλα καταπληκτικά. Περιμένουμε και πιστεύουμε στα καλύτερα. Είμαι Κορασίδα και το αγωνίζομαι 400 μέτρα. Το όνομά σου? Άννα Βελμασόνου. Στόχος μου είναι να κάνω όσο καλύτερη επίδοση μπορώ το καλοκαίρι στα 400 μέτρα. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα γιατί συνδυάζει και καλή διατροφή και το στίβο και τη βόλτα. Και ότι είχαμε έρθει και πέρσι ήταν πάρα πολύ ωραία. Αν και μας τα χάλασε λίγο καιρός, αλλά οι προπονήσεις συνεχίζονται. Και πιστεύω ότι με την προετοιμασία θα έχουμε καλή επιδόση το καλοκαίρι. Σ' αρέσει το Ναύπλιο να έρθεις και για διάφορες. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, θα έρθω. Ευχαριστώ. Γεια
σας. Με λένε Αγγελική Φακά και είμαι κρασίδα. Τρέχω 3 χιλιόμετρα και στόχος μου είναι να βγω πρώτη το καλοκαίρι. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία. Είχαμε έρθει και πέρσι και το πρωί πηγαίνουμε σε ένα δρομάκι που έχει πολύ ωραία θέα. Συνδυάζουμε εδώ, κάνουμε προπόνηση και βγαίνουμε έξω βόλτα με τις παρέες μας. Οι αθλητές από την Γλυφάδα μιλούν με τα θερμότερα λόγια για το χώρο του σταδίου, αλλά και για τη γενικότερη φιλοξενία. Θέλουμε να βγω πρώτος και να κάνω όσο καλύτερο χρόνο γίνεται. Έχουμε έρθει εδώ πέρα γιατί μας άρεσε γενικά το τοπίο που είχαμε έρθει και πέρυσι. Μας αρέσουν οι εγκαταστάσεις. Το κλίμα μας έχει χαλάσει λίγο γιατί βρέχει γενικά. Εντάξει, μας αρέσει γενικά τον άθλιο. Θα προτίσουμε για τους εξής λόγους. Ο κύριος Γιάννης Μπόλας, που είναι υπεύθυνος του σταδίου, είναι ένας παλιός πρωταθλητής, ο οποίος μας αγκαλιάζει. Μιλάμε συχνά για την προετοιμασία μας και γενικά για το σύλλογό μας. Και με την πρώτη ευκαιρία που τα παιδιά έχουν χρόνο από τα μαθήματά τους, τον άθλιο είναι δίπλα μας και ερχόμαστε να κάνουμε την προετοιμασία μας. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι δίπλα στο ξενοδοχείο, η διατροφή είναι πάρα πολύ καλά και η τοπική αυτοδιοίκηση μας προσφέρει όλες τις εγκαταστάσεις μέσω του κυρίου Μπόλα καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσοι αθλητές από το σωματείο σας προετοιμάζονται εδώ? Φέτος είμαστε 40 παιδάκια, πέρσι ήμασταν 55, αλλά είναι κάποια παιδιά που είναι τραυματισμένα και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν την αποστολή. Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΝ, Γιάννης Μπόλας, αναφέρεται στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος στο επίπεδο του αθλητικού τουρισμού. Δημοτικό στάδιο Ναυπλίου, τα τελευταία χρόνια γίνονται προετοιμασία γιατί έχουν γίνει και αγώνες, όπως ξέρετε, και διεθνείς αλλά και στρατιωτικοί αγώνες, και γνωρίζουν το στάδιο και έρχονται για προετοιμασία. Εγώ είχα καλέσει αθλητές πέρυσι για να έρθουν για προετοιμασία, ήρθαν τα παιδιά και φέτος ήρθαν περισσότερα. Δηλαδή πέρυσι είχε έρθει μία ομάδα, ενώ φέτος έχουν έρθει τρεις ομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για τον Ναύπλιο πρώτον διαφήμιση, δεύτερον οικονομική οικονομία, δηλαδή προσφέρουν στην οικονομία αυτά τα παιδιά γιατί μένουν σε ξενοδοχεία, είναι σε εστιατόρια, έχουν πάει σε εστιατόρια φαγητό και αυτοί οι επισκέπτες είναι από τους υγιείς επισκέπτες που αφήνουν πάρα πολλά λεφτά. Είναι ο αθλητικός τουρισμός. Σε αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε και θέλουμε η περιοχή μας εδώ να αναπτυχθεί και αθλητικά αλλά και τουριστικά, γιατί εκείνος είναι ο σκοπός της πόλης μας. Πρόκειται για αθλητές του Στίβου, κύριε Πολά. Είναι αθλητές του Στίβου, οι περισσότεροι είναι διεθνείς αθλητές και είναι ευχαριστημένοι για την περιοχή μας εδώ. Έχουμε τις εγκαταστάσεις και μπορούμε να τους προσφέρουμε τη φιλοξενία. Από εκεί και πέρα αυτοί θα έρθουν και οι γονείς τους, έχουν έρθει από ό,τι ξέρω και οι γονείς τους, και όταν γυρίσουν στην πατρίδα τους θα μας διαφημίσουν ότι περάσαν καλά, και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, για να προσφέρω τις υπηρεσίες ό,τι μου ζητήσουν. Ο οργανισμός προετοιμάζει και μια σπουδαία διοργάνωση για το καλοκαίρι, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν είναι ανακοινώσιμο. Και ετοιμάζω κάτι μεγάλο για το καλοκαίρι που θα είναι το κορυφαίο. Ακόμα δεν το έχω εξασφαλίσει, αλλά νομίζω ότι είμαστε στα σκαριά. Δεν ανακοινώνουμε κάτι. Όχι ακόμα.